Περίεργη μέρα, ψιλοτρέμω ακόμη, ναι, γιατί την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, όταν έφυγα από το σπίτι μου, ξαφνικά ένα αυτοκίνητο, είμαι στην αριστερή λωρίδα, δεν ξέρω, δεν με είδε, ένα παιδί κάνει μια προσπέραση αριστερά και μου δίνει και με πετάει στο αντίθετο ρεύμα. Και ευτυχώς δεν ερχόταν κανείς απέναντι. Εντάξει, ζημιές ηλικίας ήταν και δεν παίζει ρόλο, θα φτιαχτούν αυτά, ήταν απλώς με ταράχτηκα. Το πιο ακραίο που έχεις ακούσει ή έχεις διαβάσει όλα αυτά χρόνια για εσένα? Πολλά χρόνια πριν τώρα. Μου είχαν βγάλει τρεις σχέσεις που δεν ήσχε καμία από τις τρεις. Ούτε τους γνώριζα. Ούτε καν τους ήξερε. Ναι, τον ένα καθόλου. Είχαν πει για τον Γκάλι τότε. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, δεν τον συνάντησα ούτε μία φορά στη ζωή μου. Τον τελευταίο καιρό έχουν ακουστεί διάφορα με αφορμή το σκάνδαλο με τη σεξουαλική παρενόχληση στο Χόλιγουντ. Και βλέπουμε ότι τώρα όλα ανακαλύψαμε την Αμερική. Ναι. Τώρα την ανακαλύψαμε την Αμερική. Εσύ είσαι από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό είναι αστείο, παιδιά, τώρα. Εντάξει. Ξέρεις, με έχει παραξενέψει. Κάτι λέει αυτό. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα γίνανε όλα αυτά. Τώρα γίνανε παρενοχλήσεις. Πάντα πιστεύω υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπορεί, ας πούμε, να σου είχαν προτείνει.